Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους «Όχι στην ιδιωτικοποίηση, ναι στη διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα των ελληνικών αλικών ΑΕ», είπε χθες η συντριπτική πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου των Λακαρνανίας. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στις διαδικασίες άμεσης ανάκλησης της απόφασης που έλαβε η Υπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων στις 9 Ιουλίου του 2009, βάσει της οποίας επιχειρείται η πώληση της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Ελληνικές Αλικές ΑΕ. Την αποθήκευση για 6 περίπου μήνες των απορριμμάτων στη θέση Τζούρα του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιγίου με την ταυτόχρονη κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αχαΐας. Σε δηλώσει του αντιδήμαρχος Αιγίου Ανδρέας Σοφέτη σημειώνει ότι η απόφαση αυτή είναι σημαντική για το Δήμο, αφού έτσι δίνεται και διοδότηση τόσο του σταθμού όσο και της πακετοποίησης των απορριμμάτων. Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης του Αιγείου. Ο αντιδήμαρχος επί των έργων Παναγιώτης Γούσας τόνισε ότι είναι αναγκαία η σύσταση επιτροπής, η οποία θα κινηθεί για την καταγραφή των προβλημάτων σε 3 κατευθύνσεις και την εκπόνηση πορίσματος, το οποίο θα υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποδοθούν και οι ανάλογες ευθύνες. Στη μέση της σεζόν των θερινών εκπτώσεων και οι έμποροι επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις επίσημες εκπτώσεις από τον μπαράζ των προσφορών που παρουσίαζε σε συνεχή βάση ελληνική αγορά από τον περασμένο Δεκέμβριο, μειώνοντας τις τιμές κατά υψηλά ποσοστά. Στην ΑΦΠΑΚΤΟ οι απόψεις των πολιτών δίστανται για τις εκπτώσεις, με τους περισσότερους ωστόσο να λένε ότι αγοράζουν αυτά που χρειάζονται και τίποτα περισσότερο. Σε αστυνομικό έλεγχο που ενεργήθηκε από αστυνομικούς της αστυνομικής διεύθυνσης Φωκίδα σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 29χρονος κάτοικος Αιγείου Αχαΐας, βρέθηκε να κατέχει ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 52 γραμμαρίων και 1 χιλιοστού του γραμμαρίου. Ο δράστης οδηγήθηκε στην εισαγγελία της Άμφισσας, όπου του ασκήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις και ακολούθως παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή. Μία βραδιά γεμάτη κέφι και διασκέδαση απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο δημοτικό διαμέρισμα της Ελευθέριανης του Δήμου Πυλήνης. Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Πυλήνης παρουσίασε τη Φάφστα του Μπόστ σε συνεργασία με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση των Λακαρνανίας. Παράλληλα, ο Δήμος Πυλήνης διοργανώνει και φέτος από τις 28 Ιουλίου στις 20 Αυγούστου τον Πυλήνιο Αύγουστο. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται γενικά αίθριος πρόσκαιρες νεφός στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με μικρή πιθανότητα εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 2 με 4 και από το απόγευμα βόρειο-δυτική 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου.